Και το θέμα αυτό που ανέκυψε τώρα είναι σημαντικό γιατί είναι εκκλησιολογικό, αφορά στην Εκκλησία. Έτσι, και όταν καταστρατηγείται η αλήθεια για την Εκκλησία μας και πιστεύουμε λανθασμένα πράγματα ή ενεργούμε λανθασμένα αντίθετα με τους ιερούς κανόνες μέσα στην Εκκλησία, μετά κινδυνεύει η σωτηρία μας. Γι' αυτό πρέπει να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό το θέμα. Πριν αρκετό καιρό είχε έρθει στα χέρια μου μια επιστολή που είχαν συντάξει αγιορείτες πατήρες, πολύ ωραία και πολύ συνοπτική. Με λίγα λόγια λέει όλη την ουσία του πράγματος. Έτσι δεν θα σας τη διαβάσω ολόκληρη, αλλά μερικά σημεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρώτα να πούμε λίγο τα ιστορικά, για να μπούμε στο νόημα. Λένε λοιπόν οι πατέρες αυτοί, οι οποίοι είναι επώνυμοι, είναι αρκετοί πατέρες, όπως είναι ο Γέρον Αρσένιος Ιερομόναχος και η συνοδεία του, από το κελί της Παναγούδας, εκεί που δηλαδή έμενε ο Άγιος Παΐσιος, και αυτοί είναι τα πνευματικά του παιδιά, σε αυτούς άφησε το κελί του ο Άγιος Παΐσιος, και πολλοί άλλοι πολύ σοβαροί πατέρες. Λοιπόν, μέχρι, λένε οι πατέρες αυτοί, τα εκκλησιαστικά πράγματα στην Ουκρανία, ενώ είναι απλά, έχουν περιπλακεί επικίνδυνα με την αθέμητη εισπίδηση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου σε ξένη δικαιοδοσία και την κοινωνία του με τους ακοινώνητους σχισματικούς. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον Οικουμενικό, έτσι. Ούτε και αυτοί οι πατέρες έχουν κάτι προσωπικό. Αλλά αφού αυτός έκανε αυτή την ενέργεια, αναφερόμαστε σε αυτόν. Αυτός είναι ο κύριος, ας πούμε, υπέτειος όλης αυτής της κατάστασης που δημιουργήθηκε στην Εκκλησία μας τώρα. Και προσέξτε, κινδυνεύουμε να σχιστούμε, να γίνουμε κομμάτια. Ήδη υπάρχει σχίσμα μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωσικής Εκκλησίας. Δεν υπάρχει κοινωνία. Καταλάβατε, ήδη έγινε ένα σχίσμα. Τώρα πάει να γίνει και δεύτερο και τρίτο. Λοιπόν, και πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Τι έκανε λοιπόν, λέει εδώ τον όρο εισπίδηση, ίσως κάποιοι δεν ξέρουν τι θα πει εισπίδηση. Εισπίδηση θα πει να μπει κάποιος επίσκοπος σε μία άλλη επισκοπή και να ασχοληθεί με τα θέματα της άλλης επισκοπής. Ας πούμε ο επίσκοπος ο δικός μας να πάει στην επισκοπή Βερίας και να αρχίσει να ασχολείται με τα θέματα της επισκοπής Βερίας. Να λύνει και να δένει εκεί. Αυτό λέγεται εισπίδηση, το οποίο δεν επιτρέπεται. Μιλάμε για θέματα, προσέξτε, τα οποία είναι διοικητικά. Όταν είναι θέμα πίστεως, τότε υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης, αλλά όχι πάλι από μόνος του, θα πρέπει να γίνει σύνοδος. Λοιπόν, και τώρα, και σε αυτό το θέμα, θα έπρεπε να κάνει σύνοδο ο Οικουμενικός. Αλλά μπήκε μόνος του σε ξένη δικαιοδοσία η Ουκρανία, δεν του ανήκε, ανήκε στο Πατριαρχείο της Ρωσίας. Και οι ίδιοι στα δίπτυχα, όπως και εμείς έχουμε τα βιβλία μας στα δίπτυχα που γράφουμε που ανήκει κάθε εκκλησία, έτσι και οι ίδιοι γράφανε ότι η εκκλησία της Ουκρανίας ανήκει στο Πατριαρχείο της Ρωσίας. Όπως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ανήκει η εκκλησία της Ελλάδος, της Αλβανίας και άλλες εκκλησίες, έτσι. Έτσι και η εκκλησία της Ρωσίας έχει κάποιες υπό αυτήν, όπως ήταν η Ουκρανία. Μπαίνει λοιπόν, χωρίς να το επιτρέπουν οι Άγιοι Κανόνες, σε ξένη δικαιοδοσία. Αυτό λέγεται εισπίδηση. Είναι αμαρτία αυτό. Είναι αντικανονική πράξη. Αντίθετα με τους κανόνες, αυτό θα πει αντικανονική πράξη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται και σε κοινωνία με τους ακοινώνητους σχισματικούς. Στην Εκκλησία της Ουκρανίας υπάρχει η κανονική εκκλησία με τον Πατριάρχη, με τον Επίσκοπό της, τον Ονούφριο, και τους πιστούς, έτσι, περίπου 30 εκατομμύρια και πάρα πολλά μοναστήρια κλπ. Λοιπόν, και υπήρχαν και δύο εκκλησίες σχισματικές. Τι θα πει σχισματικές, δηλαδή αποκομμένες από την κανονική εκκλησία, που ουσιαστικά είναι μορφώματα, καρκινώματα μέσα στο σώμα της εκκλησίας. Όπως εμείς, ας πούμε, έχουμε σχισματικούς στην Ελλάδα, έτσι, του λεγόμενους παλαιομερολογίτες, οι οποίοι πληροφοριακά σας λέω είναι τουλάχιστον 15 παρατάξεις. Έχουμε 15 περίπου σχισματικές εκκλησίες δηλαδή στην Ελλάδα σήμερα, κοντά στην κανονική εκκλησία. Καταλάβατε. Αυτοί οι Ουκρανοί είχαν δύο.
τέτοιες σχισματικές εκκλησίες, πώς έχουμε εμείς παλαιομολογήτες. Θα σας πω ποιες είναι αυτές και πώς δημιουργήθηκαν. Αλλά πρώτα να πούμε γιατί έγινε η σπίδηση, έτσι. Μέχρι το 1686 η Ουκρανία υπαγόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έτσι, 1686, έτσι, πριν 333 χρόνια περίπου. Όπως και παλιότερα, πριν από το 1590, υπαγόταν και η Εκκλησία της Ρωσίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έτσι. Το 1686 με πράξη του Πατριάρχου Διονυσίου Τετάρτου, Πατριάρχης, έτσι, Οικουμενικός, Διονύσιος ο Τέταρτος, κάνει ένα έγγραφο και υπάγεται με βάση αυτό το έγγραφο η Ουκρανία στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Μόσχας. Και σε αυτήν παραμένει από τότε, μέχρι σήμερα, για 333 χρόνια. Καταλάβατε, με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, έτσι που έπεσε ο κομμουνισμός έτσι, στο Ανατολικό Μπλοκ, το 1990 έγινε αυτό, θυμάστε τότε, Γκορμπατσόφ κλπ. Δημιουργήθηκε το ανεξάρτητο κράτος της Ουκρανίας και συνεπέφερε και το αίτημα της δημιουργίας ανεξάρτητου αυτοκεφάλου εκκλησίας. Όταν ένα κράτος αποσκλαβωμένο έτσι, γίνεται ανεξάρτητο, μετά κατά κανόνα αποκτά και δική του ανεξάρτητη αυτοκέφαλη εκκλησία, όπως και εμείς, έτσι η Ελλάδα. Είμαστε σκλάβοι στους Τούρκους. Όσο είμαστε σκλάβοι, υπαγόμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όταν ελευθερωθήκαμε, έτσι ζητήσαμε αυτοκέφαλο και μας δόθηκε. Μετά από κάποιες περιπέτειες δόθηκε το ελληνικό αυτοκέφαλο και είμαστε αυτοκέφαλη εκκλησία. Δεν υπαγόμαστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή ως θα λέγαμε δική του εκκλησία, είμαστε ανεξάρτητη εκκλησία, αυτοκέφαλη εκκλησία. Γι' αυτό δεν είναι σωστός και ο όρος που ακούτε, έτσι χρησιμοποιούν πολύ οι φαναριώτες και ο οικουμενικός, μητέρα εκκλησία. Είναι σαν να λέει εσείς είστε παιδιά, θυγατέρες, εμείς είμαστε μητέρα εκκλησία. Είναι λάθος αυτός ο όρος, δεν είναι σωστός ο όρος. Εμείς λέει ως μητέρα εκκλησία, έτσι αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι ανώτερη, εμείς είμαστε κατώτεροι κλπ. Κλπ. Δεν είναι. Είναι αδελφή εκκλησία πλέον. Εφόσον έγινε αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι αδελφή εκκλησία με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Αυτός είναι ο σωστός όρος. Να μας λένε, να μας αποκαλεί αδελφή εκκλησία και όχι θυγατέρα, δεν ξέρω πώς αλλιώς, αφού αυτός είναι μητέρα. Και επιτέλους, μητέρα εκκλησία, αν πούμε ότι από αυτήν προήλθαν οι υπόλοιπες, είναι η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Χαιρεσιών Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, λέμε στο τροπάριο. Και όχι η Κωνσταντινούπολη. Οπότε να το γνωρίζετε και αυτό είναι λάθος. Τι πολλά ακούμε και δεν ξέρουμε αν είναι σωστά ή λάθος. Αφού λοιπόν ελευθερώθηκαν οι Ουκρανοί, ζήτησαν αυτοκέφαλο. Από ποιους θα ζητήσουν? Από αυτούς στους οποίους ανήκαν. Και ζήτησαν φυσικά από τους Ρώσους. Οι Ρώσοι θα έπρεπε να δώσουν αυτοκέφαλο. Δεν μπορεί να δίνει ο Οικουμενικός σε όλο τον κόσμο αυτοκέφαλο. Ο Οικουμενικός έχει κάποιες περιοχές υπό τη δικαιοδοσία του, όπως είναι ας πούμε τώρα είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, έτσι, οι οποίοι ζητάνε αυτοκέφαλο και δεν τους δίνει. Να το πούμε και αυτό, έτσι, να τα ξέρετε. Θέλουν να γίνουν αυτοκέφαλοι η Εκκλησία της Αμερικής και δεν τους το δίνει ο Οικουμενικός. Καταλάβατε. Είναι δική του περιοχή η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Εκεί μπορεί να δώσει αυτοκέφαλο, αν θέλει. Αλλά σε άλλες περιοχές δεν μπορεί να δώσει, που δεν είναι δικές του. Έτσι λοιπόν και οι Ουκρανοί ζήτησαν αυτοκέφαλο από αυτούς στους οποίους υπήγονταν, δηλαδή από τους Ρώσους. Ήτανε νόμιμο και δικαιολογημένο αίτημα από τη στιγμή που έγιναν ανεξάρτητο κράτος. Οι Ρώσοι όμως δεν τους έδωσαν πλήρες αυτοκέφαλο, τους έδωσαν μία ευρεία αυτονομία, όχι πλήρες αυτοκέφαλο. Τέλος πάντων το δέχτηκαν οι άνθρωποι, είχαν τον δικό τους τον αρχιεπίσκοπο, τον Ονούφριο, αλλά πριν από τον Ονούφριο ήταν εκεί Μητροπολίτης Κιέβου, ο Φιλάρετος, ο οποίος ζήτησε το αυτοκέφαλο, δεν το δώσανε, οπότε αυτός τι κάνει? Κάνει σχίσμα, κόβεται από την εκκλησία της Ρωσίας. Όταν απέτυχε να γίνει πατριάρχης της Μόσχας. Προσπάθησε να γίνει πατριάρχης της Μόσχας, δεν έγινε, οπότε μετά κάνει σχίσμα. Παίρνει δηλαδή μια ομάδα πιστών και αρχίζει και φτιάχνει δική του εκκλησία.
Και βεβαίως αμέσως τιμωρείται με καθαίρεση. Δεν μπορεί ένας επίσκοπος να σηκωθεί και να φτιάχνει δική του εκκλησία, δικούς τους παπάδες να χειροτονεί και λοιπά, παράλληλα με μια εκκλησία που υπάρχει ήδη. Δεν επιτρέπεται αυτό. Οπότε καθαιρείται. Βέβαια αυτός δεν παραδέχεται την καθαίρεση, συνεχίζει, χειροτονεί κλπ. Και έτσι φτιάχνεται η πρώτη σχισματική εκκλησία που υπήρχε μέχρι σήμερα, έτσι, στην Ουκρανία. Η εκκλησία αυτή του πρώην Μητροπολίτου Κιέβου, του Φιλαρέτου, ο οποίος δεν κατάφερε να γίνει Πατριάρχης Ρωσίας και αποκόπηκε από την εκκλησία και καθαιρέθηκε. Και αυτή την καθαίρεση την είχε αποδεχθεί και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έτσι, καταλάβατε. Άρα ήταν αυτός και είναι καθηρημένος. Ένας καθηρημένος τώρα, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες, ό,τι χειροτονίες κάνει δεν είναι έγκυρες, είναι άκυρες. Δεν υπάρχουν χειροτονίες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ένας καθηρημένος. Είναι απλώς λαϊκός. Αφού καθαιρέθηκε λοιπόν, αυτός δεν μπορούσε να χειροτονήσει. Αυτός όμως έκανε χειροτονίες. Και έτσι φτιάχτηκαν από αυτόν έτσι πολλοί επίσκοποι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι υπάρχουν μέχρι σήμερα και είναι τα 2/3 αυτών των επισκόπων της ψευτοεκκλησίας που φτιάχτηκε τώρα. Έτσι. Είναι δηλαδή χειροτονημένοι από το Φιλάρετο, ο οποίος είναι καθηρημένος. Άρα δεν είναι χειροτονημένοι, καταλάβατε. Είναι με άκυρες χειροτονίες. Δεν ισχύουν οι χειροτονίες τους. Υπήρχε όμως και μια άλλη σχισματική εκκλησία από έναν Μακάριο Μαλέτιτς, ο οποίος τι ήταν αυτός, καθηρημένος και αυτός ιερέας, παπάς, ο οποίος στη συνέχεια εντός εισαγωγικών χειροτονήθηκε επίσκοπος από όχι απλώς σχισματικούς, αλλά και από στερούμενους της τυπικής κανονικής διαδοχής. Δηλαδή τίποτα. Αυτός είναι αχειροτόνητος τελείως. Καταλάβατε. Και αυτός έχει και αυτός μια δική του εκκλησία. Και αυτό αποκαλείται επίσκοπος και αυτός. Καταλάβατε, και έτσι είχαμε δύο τέτοιες σχισματικές εκκλησίες. Αυτές λοιπόν οι σχισματικές θεωρούνται σχισματικές από όλους τους Ορθοδόξους, από όλη την Ορθοδοξία ήταν σχισματικές. Και πρόσφατα το 2018, 15 Δεκεμβρίου, αυθαίρετα έγιναν δεκτές σε κοινωνία μόνο από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σαν κανονική εκκλησία. Νόμιμη. Ενώ μέχρι σήμερα θεωρείται νόμιμη και κανονική εκκλησία αυτή που υπήρχε πάντοτε, έτσι, η εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία είχε και έχει και σήμερα τον Μητροπολίτη Ονούφριο. Καταλάβατε τι έγινε τώρα. Ο Οικουμενικός, αντί να δέχεται όπως δεχόταν μέχρι τότε, μέχρι το 18, κανονικό Μητροπολίτη Ουκρανίας τον Ονούφριο και την κανονική εκκλησία, δέχεται τους σχισματικούς. Αυτούς που προηγουμένως ο ίδιος τους είχε αναγνωρίσει ότι είναι σχισματικοί. Τώρα τους δέχεται σαν κανονικούς, αυθαίρετα. Αυτή είναι η ιστορία του πράγματος. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι δύο ομάδες, συγκρότησαν αυτό που σήμερα αποκαλούν Εκκλησία της Ουκρανίας με επίσκοπο τον Επιφάνιο, έτσι. Ο οποίος Επιφάνιος είναι χειροτονημένος από το Φιλάρετο, έτσι. Όπως είπαμε, ο Φιλάρετος είναι καθηρημένος. Και τώρα τι κάνει ο Οικουμενικός, λέει ότι εγώ τους αποκαθιστώ. Δεν μας είπε πώς τους αποκατέστησε, αν τους έδωσε χειροτονία τι έγινε, δεν ξέρουμε. Έτσι. Αυτοί εμείς ξέρουμε ότι είναι χειροτονημένοι από καθηρημένους, έτσι, από το Φιλάρετο. Και ο Επιφάνιος που είναι τώρα υποτίθεται αρχηγός της νέας εκκλησίας που έφτιαξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ουκρανία, το αυτοκέφαλο, την αυτοκέφαλη αυτή εκκλησία της Ουκρανίας, είναι χειροτονημένος από καθηρημένο. Άρα και αυτός είναι αχειροτόνητος ουσιαστικά. Καταλάβατε. Και αυτόν τώρα τον αχειροτόνητο χθες τον μνημόνευσε. Γι' αυτό μίλησα για εκκλησιολογικό έγκλημα. Απαγορεύεται ένα σχισματικό και έναν καθηρημένο και έναν αχειροτόνητο να τον μνημονεύσει ως χειροτονημένο και ως επίσκοπο. Και μάλιστα αρχηγό εκκλησίας αυτοκέφαλης. Επίσημα. Κρατώντας τα Άγια. Το μνημόνευσε χθες. Και ο διακονός του και ο ίδιος. Και δυστυχώς παρίστατο και οι Έλληνες αρχιερείς και ο αρχιεπίσκοπος και αρκετοί Έλληνες αρχιερείς. Οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω δεν συμφωνούν. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αντέδρασαν. Έπρεπε να αντιδράσουν. Να μου πει τι μπορούσαν να κάνουν. Μπορούσαν επί τόπου να βγάλουν τα ομοφόρια τους και να φύγουν. Η συνέντευξη διαμαρτυρίας. Βεβαίως.
Γιατί όταν συλλειτουργείσαι με αυτούς, σημαίνει ότι έχεις το ίδιο πνεύμα με αυτούς. Ότι αποδέχεσαι δηλαδή αυτά που γίνονται. Ναι? Και αυτό είναι προδοσία της πίστεως. Αυτά λοιπόν έτσι για να τα γνωρίζετε και να ξέρετε ποια είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από τον εθνοφιλετισμό. Ε? Ο εθνοφιλετισμός είναι αίρεση. Τι είναι ο εθνοφιλετισμός? Να το πούμε απλά. Θα αφήσουμε να περάσει τον Ρώσο και να μην περάσει το Οικουμενικό που είναι Έλληνες. Εμείς θα πάμε τους Έλληνες με τους Ρώσους. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Αλλήμον αν λειτουργούμε έτσι. Ε? Θα πάμε με την κανονικότητα. Ποιος έχει το δίκιο? Το δίκιο τώρα το έχουν οι Ρώσοι. Βεβαίως. Γιατί σύμφωνα με τους Ρώσους κανόνες, σας είπα, δεν επιτρέπεται να δοθεί αυτοκέφαλο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε μια περιοχή που δεν το ανήκει. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορείς να δώσεις σε αχειροτόνητους ή σε χειροτονημένους αποκαθυρημένους και να φτιάξει εκκλησία. Πώς θα φτιάξει εκκλησία με τέτοιους που είναι αχειροτόνητοι? Βλέπετε, είναι πάρα πολλά σωρία λαθών. Έτσι καταπατώνται ιεροί κανόνες, και όταν καταπατώνται ιεροί κανόνες, έλεγε ο μακαριστός κανονολόγος και σοφός και άγιος ο πατήρ Επιφάνης Θεοδωρόπουλος, εκδικούνται, λέει, οι κανόνες. Όταν τους καταπατάμε, εκδικούνται. Γι' αυτό σας είπα ότι θα γίνουν μεγάλες συμφορές στην Εκκλησία μας. Ευτυχώς που κάποιοι επίσκοποι μας δεν το δέχονται. Είναι κάτι καλό αυτό. Και μπορεί ο Θεός λίγο να μας λυπηθεί για χάρη αυτών των λίγων που αντιδρούν και δεν δέχονται αυτό το κακοκέφαλο. Ναι. Αυτά ήθελα να σας πω. Συγγνώμη αν καθυστερήσαμε λίγο σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ορίστε. Γέροντα, για μας που, για μένα προσωπικά που δεν έχω άγνοια για αυτό το θέμα, ο Πατριάρχης πώς δικαιολογεί αυτή την κίνηση που έκανε να αναγνωρίσει την ό,τι και να πει, είναι αδικαιολόγητα. Δεν δικαιολογείται. Σαν να πάω εγώ τώρα σε ένα ιερογραφείο που έχει τα άμφια, να φορέσω άμφια αρχιερέως και να έρθω εδώ να σας πω είμαι επίσκοπος. Και να με πάρει ο Οικουμενικός και να πει να είσαι επίσκοπος. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Για πέστε μου. Να πάω να ψωνίσω άμφια επισκόπου, να τα φορέσω και να σας πω είμαι επίσκοπος. Δεν είναι τελείως αδικαιολόγητο. Δεν χωράει δικαιολογία. Τι δικαιολογία να πεις? Τους αγαπούσε και το έκανε αυτό. Ήθελα να τους ενώσει και το έκανε αυτό. Κάτι τέτοια λέει. Δεν γίνεται έτσι η ένωση. Να καταπατούμε τα πάντα στην Εκκλησία. Μετά γιατί να μην κάνει ο καθένας τους αυτό, να πάει να φοράει τα ράσα και να εμφανίζεται ως κληρικός. Ένας από αυτούς λέει ότι πήγε σε ένα Άγιο Λείψανο, λέει, και πήρε τη χάρη της αιρωσύνης από το Άγιο Λείψανο. Το κούπησε στο κεφάλι του και έγινε παπάς. Καταλαβαίνετε, γελία πράγματα. Και όμως αυτούς τώρα τους αποδέχεται ο Οικουμενικός ως επισκόπους. Δηλαδή τα έχουμε κουρελιάσει όλα στην Εκκλησία. Πάτερ, δηλαδή τώρα η Ουκρανία έχει δύο εκκλησίες, του σεισματικού και των ανοφριών. Δηλαδή οι σεισματικοί πήραν την. Έτσι εμφανίζεται τώρα, ναι. Ουσιαστικά η μία είναι η εκκλησία, η άλλη είναι η ψευτοεκκλησία. Και κανένα ορθόδοξη εκκλησία δεν την έχει αναγνωρίσει ως τώρα. Εμείς πρώτοι φαίνεται ότι την αναγνωρίσαμε στα χαρτιά, αλλά σας είπα, ουσιαστικά δεν λήφθηκε καμιά απόφαση. Έγινε άρον-άρον το προηγούμενο Σάββατο μια σύνοδος της ιεραρχίας, όλοι οι ιεράρχες μας, έτσι, για να συζητήσουν αυτό το θέμα, και τελικά δεν βγήκε τίποτε. Και όμως μετά στο δελτίο τύπου βγήκε ότι ναι, συμφωνούν όλοι ότι αποδεχόμαστε το αυτοκέφαλο. Είναι λάθος αυτό, ε? Δεν ισχύει. Γνωρίζουν αρχιερείς που αντιδρούν και δεν το δέχονται, το κακοκέφαλο αυτό. Έτσι, και δεν πρέπει να το δεχτούμε. Και έστω και ένας να είναι από αυτούς τους αρχιερείς, η Εκκλησία θα είναι με αυτόν τον ένα. Με αυτούς θα είναι η Εκκλησία που αντιδρούν. Έτσι, γιατί όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι η Εκκλησία. Έτσι, και η αλήθεια είναι αυτή που σας είπα. Ορίστε. Η Ελλάδα είναι αυτοκέφαλη η Εκκλησία. Το Άγιο Όρος ανήκει στο Πατριαρχείο.
Ναι, το Άγιο Όρος ανήκει, αλλά είναι αυτοδιοίκητο το Άγιο Όρος. Έτσι, έχει και το Άγιο Όρος τη δική του την ιερά κοινότητα, όπως λέμε, έτσι, την επιστασία. Έτσι, είναι αυτοδιοίκητο. Ο Οικουμενικός έχει μία πνευματική, ας πούμε, εποπτεία. Κάποιους μοναχούς που έχουν διωχθεί, τέλος πάντων, για το συγκεκριμένο και κάποια θέματα, και μάλιστα η Παναγούδα που είπατε ότι έβγαλε κάποια ανακοίνωση, κάποιοι από εκεί, από το Κουτρουμούσι, μάλιστα έχουν διωχθεί για κάποιους λόγους, τέτοιους δογματικούς λόγους. Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις διωγμού, όπως το είπατε. Πώς τους αφήσαν αυτούς. Για λόγους πίστεως. Δυστυχώς και στο Άγιον Όρος φοβάμαι ότι θα γίνει σχίσμα, έτσι, όπως πάει να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολύ, γι' αυτό σας είπα, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Έτσι, θα χωριστούμε. Γιατί δυστυχώς όλοι δεν βάζουν πάνω απ' όλα τον Χριστό και τους ιερούς κανόνες. Ναι, αλλά βάζουν άλλα πράγματα. Να αρέσουμε στον Οικουμενικό κλπ. Μετά έχουμε έκπτωση από την πίστη, έτσι, έκπτωση από την αλήθεια. Φεύγουμε από την πίστη, από την αλήθεια και φυσικά μετά αναγκαστικά χωριζόμαστε. Δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορεί να είναι ο Χριστός και ναι και όχι. Και με τον διάβολο και χωρίς τον διάβολο. Δεν γίνεται. Ή θα είσαι με ή χωρίς. Δεν μπορεί να τον έχεις και τον διάβολο στο τραπέζι σου. Εχθές δηλαδή μνημονεύσανε τους επισκόπους κανονικούς που έχουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 14 εκκλησίες είναι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, έτσι. Και μνημόνευσαν και μία 15η. Που αυτός που είναι αρχηγός της, σας είπα, είναι χειροτονημένος από καθυρημένο. Αλλά είναι αχειροτόνητος. Και μόνο αυτό είναι βλασφημία. Κατά το Αγίου Πνεύματος. Ε. Εδώ στην Αγία Πρόθεση, με τίποτα δεν μπορείς να μνημονεύσεις έναν ο οποίος είναι σχισματικός. Ε. Τους παλαιομοιβήτες τους βάζουμε στην Αγία Πρόθεση. Όχι. Δεν επιτρέπεται να τους βάζεις μερίδα. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι συζούν, που καταπατούν την ηθική. Αδιάτροπα έτσι ζουν, πορνεύουν, ηχεύουν, δεν μπορεί να τους βάλεις στην Αγία Πρόθεση. Κανονικά, βέβαια. Δεν μνημονεύονται αυτοί. Μάλιστα, ούτε αντίδωρο κανονικά δεν πρέπει να παίρνουν αυτοί. Γιατί καταπατούν το θεσμό του γάμου. Και στην Κρήτη παλαιότερα το κάνουν αυτό. Δεν τους δίνανε ούτε αντίδωρο αυτούς που συζούσαν. Ενώ ήταν απάντρευτοι δηλαδή. Και αραβωνιασμένοι να ήταν. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό. Πόσο μάλλον είναι ο οποίος σχίζει την Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει ότι και από τον αιρετικό το να ασχίσεις την Εκκλησία είναι ακόμα πιο βαρύ. Και ο Φιλάρετος Προσύπα που έχει χειροτονήσει τον ίν τον Επιφάνιο έκανε αυτό το πράγμα, έσχισε την Εκκλησία της Ουκρανίας. Και τώρα εμείς το παιδί του αυτόν το βάλαμε αρχηγό της Εκκλησίας, της υποτιθέμενης Εκκλησίας, του αυτοκεφάλου, της αυτοκέφαλης Εκκλησίας Ουκρανίας. Του εισαίρεσιν εμπεσίν, το την Εκκλησία ασχίσε, ουκ έλατον εστί κακόν, λέει ο Ρωσόστομος. Το να ασχίσει κανείς την Εκκλησία δεν είναι μικρότερο κακό από το να πέσει σε αίρεση. Κάτι άλλο. Ευλογείτε. Δηλαδή στο Άγιο Όρος δεν υπάρχει καθαρά ορθοδοξία. Υπάρχει οικουμενισμός, καθολική. Υπάρχουν όλα τα φρούτα. Υπάρχει οικουμενισμός, υπάρχει φιλοπαπισμός, υπάρχει καθαρή ορθοδοξία. Υπάρχουν έτσι. Και μουσουλμάνοι. Μουσουλμάνοι, αν υπάρχουν μέσα στο Άγιον Όρος επίσημα, δεν νομίζω, αλλά δεν ξέρω αν μπήκε κανείς ως επισκέπτης. Και γιατί αυτό επιτρέπεται, αφού η Παναγία προστατεύει το Άγιο Όρος. Η Παναγία μας κάνει υπομονή όλους, μας ανέχεται. Ναι. Γι' αυτό γίνονται οι πειρασμοί και τα σκάνδαλα. Ο Θεός το αφήνει και αυτό τώρα το θέμα που ανέκυψε, ο Θεός το επέτρεψε να γίνει. Για να φανούν οι δόκιμοι. Δεν λέει. Για να οι δόκιμοι φανεροί γίνονται. Γι' αυτό έρχονται και τα σχίσματα ακόμα και οι αιρέσεις και οι διάφορες ακαταστασίες. Για να φανούν ποιοι είναι πραγματικά οι άνθρωποι του Θεού. Να τώρα ας πούμε ξεκαθαρίζει η ήρα από το στάρι. Ποιοι αρχιερείς
έχουν φόβο Θεού και σέβονται τους ιερούς κανόνες και ποιοι έχουν ανθρωπαρέσκεια και κοιτάνε πώς να αρέσουν στον οικουμενικό ή δεν ξέρω πού αλλού. Απλά πράγματα. Και γιατί υπάρχει η μελιομερολογίτες και με το νέο μερολόγιο, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στην Ορθοδοξία μας? Τώρα αυτό είναι τεράστιο θέμα. Πώς δημιουργήθηκε το σχίσμα των πολεμολογητών. Έτσι είναι ένα τεράστιο θέμα. Αυτό θέλει ώρες και μέρες να μιλάμε. Το βάθος, αν θέλετε να σας πω, είναι ο εγωισμός. Από εκεί είναι. Και οι αιρέσεις και τα σχίσματα από εγωισμό γίνονται. Όπως σας είπα και για αυτόν τον φιλάρετο, δεν του έκανε το χατήρι η Ρωσία να δώσει πλήρες αυτοκέφαλο. Προσπάθησε να γίνει πατριάρχης Ρωσίας, δεν πέτυχε. Μετά έσχισε την Εκκλησία. Γιατί το κάνεις αυτό? Ενώ ο Ρωσόστομος, ενώ είχε δίκιο, καθαιρέθηκε άδικα, διώχθηκε, εξορίστηκε άδικα, τελείως άδικα, έλεγε στο ποιμνιό του, μην κάνετε σχίσμα, να κάνετε υπακοή σε αυτό που θα βάλει η Εκκλησία μετά από μένα. Δεν επιτρέπεται να σχίσουμε την Εκκλησία. Βλέπετε, αυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό και την Εκκλησία. Ο άλλος που κάνει σχίσμα, αγαπάει τη δόξα του, τον εαυτό του, τον εγωισμό του, τρέφει. Από εκεί δημιουργήθηκαν τα σχίσματα. Όλα τα σχίσματα στο βάθος έχουν τον εγωισμό. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νη και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρούς πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών.